Λοιπόν, πάμε σε μια ωραία συνέντευξη τώρα που σχολιάζαμε του Στέλιου του Καλαθάν. Βεβαίως, τον συνάντησε ο Χρήστος Λυσίας, είπανε πολύ ωραία πράγματα. Μεταξύ αυτών θα σου πω ότι μίλησαν για το πώς ήταν το κλίμα στη σειρά Το Χαιρέτα μου τον Πλάτανο στην Αρτένα μετά την απομάκρυση του Πέτρου Φιλιππίδη. Mm-hmm. Μιλάει για τον Γέροντα Παΐσιο και για τη συμβουλή που του έδωσε. Και που έχει κρατήσει βεβαίως. Και εφαρμόζει. Για πάμε. But there's gonna be brighter days, brighter days. Στέλιο, σε συναντώ στο χώρο σου, εδώ που από το 2005 διδάσκεις τη συναισθηματική διαλεκτική. Είναι μια μέθοδος που τη διδάσκω από το 2004 και μας βοηθάει στο να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και να τα εκφράζουμε με σωστό τρόπο. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος εδώ της συναισθηματικής διαλεκτικής. Μέσα από το θέατρο να γνωρίσουμε, να αγαπήσουμε και να συμφιλειωθούμε με την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Την τελευταία φορά που σε είδαμε σε σειρά ήταν στο Χαιρέτα μου τον Πλάτανο, όπου εντάχθηκε στο cast λίγο μετά την απομάκρυνση του Πέτρου Φιλιππίδη. Θέλεις να μου πεις λίγο το κλίμα που επικρατούσε? Ήταν λίγο μουδιασμένο το κλίμα. Αυτό που εισέπραξα εγώ πηγαίνοντας στα γυρίσματα ήταν ότι και οι συνάδελφοι και οι τεχνικοί απορούσαν με όλα αυτά που ακουγόντουσαν σε σχέση με το πώς αντιμετώπιζε τους συναδέλφους σε αυτό το κομμάτι, γιατί είχαν μια πολύ καλή εικόνα. Ξέρω ότι πιστεύεις πολύ στο Θεό. Θέλω να μου πεις για αυτές τις συναντήσεις που είχες με τον Γέροντα Παΐσιο. Έχω μια βαθιά πίστη. Έχω πάει 13 φορές στο Άγιο Όρος. Είχα την ευλογία και τη χαρά και την πραγματικά μεγάλη ευλογία να συναντήσω τις 3 φορές τον Γέροντα Παΐσιο, γιατί ως Γέροντα Παΐσιο mm-hmm. τον είχα συναντήσει. Σαφώς εμείς δεν ξέραμε τότε ότι μιλάμε με έναν Άγιο, μιλάγαμε με έναν άνθρωπο βαθιά πνευματικό, βαθιά ταπεινό. Εκείνη την εποχή λοιπόν το να πας στον Γέροντα Παΐσιο ήταν λίγο σαν να πας να δεις ένα medium. Ο Γέροντας Παΐσιος δεν ήταν αυτό όμως. Ο Γέροντας Παΐσιος μιλάγε λίγο και μίλαγε μέσα από το πρίσμα της αγάπης, μέσα από το φίλτρο του Θεού. Υπάρχει κάτι που σου είπε και το έχεις κρατήσει μέσα σου? Εμένα προσωπικά μου είχε πει μια εξαιρετική φράση που πάντα την κρατάω έτσι αφυλαχτό, ότι όταν είσαι σε μια δύσκολη περίοδο να κοιτάς τον ουρανό και να λες «και αυτό θα περάσει». Θέλω να σε ρωτήσω για τον θάνατο του πατέρα σου, ο οποίος ήταν ανάπηρος και έφυγε από τη ζωή μετά από πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε. Ήταν ένα οικογενειακό σοκ για όλη μας την οικογένεια, γιατί ήταν πολλά τα χρόνια που αντιμετωπίζαμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο χειροτέρευε συνεχώς. Η αναπηρία του πώς προέκυψε? Γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν ήταν εξ αρχής ανάπηρος. Όχι, προέκυψε επειδή κάπνιζε αρκετά και είχαν βουλώσει αρτηρίες στα πόδια του. Έγινε και μετά ένα ιατρικό λάθος και εκεί μετά πήρε την κατωβόλτα ο πατέρας μου και του έκοψαν τον απόδι, μετά το άλλο κλπ. Και μετά ζούσε με ένα θρίλερ. Ψάχνοντας κάποιες πληροφορίες για εσένα στο διαδίκτυο, μπορεί να βρει ότι έχεις κάνει εμφύτευση μαλλιών. Και μάλιστα έχεις μιλήσει γι' αυτό. Είσαι τόσο κομπλεξάριστος. Δεν το θεωρώ κακό, ναι. Και είμαι και πολύ ευχαριστημένος, πρέπει να σου πω. Και αν χρειαστεί, θα το ξανακάνω. Η εμφάνισή μας είναι ένα κομμάτι, ένα εργαλείο για έναν ηθοποιό σήμερα. Άρα έγινε για χάρη της δουλειάς, όχι για την αντρική φιλαρέσκεια, ας πούμε. Και για τη φιλαρέσκεια και για τον ναρκισισμό μου, αλλά κυρίως για τη δουλειά. Πραγματικά, ίσως αν έκανα κάποια άλλη δουλειά, να μην με ενοχλούσε. Stop thinking about it, thinking about it.